Κυκλαδίνο, Κυκλαμίνο, στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκια ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Τον Αύγουστο του 1974, 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας βγήκαν στον αέρα της ελευθερίας και έγιναν καταφύγιο, καημός και ελπίδα για να ξανακερδίσουμε ό,τι μπορούσε να ξανακερδιθεί. Για να ξανατραγουδήσουν οι άνθρωποι δυνατά, αφοβά και ελεύθερα. Και ποιος ο λόγος ο κρυφός της ελευθεριάς ο λόγος αντιστερά βγάζει σπαθιά και σκίζει τους αγέρες. Τον Αύγουστο του 1974 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ο δίσκος του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει τα 18 λιανοτράγουδα. Μόλις έναν μήνα πριν η Χούντα έχει καταρρεύσει, αφού πρώτα έκανε τη μεγαλύτερη εθνική προδοσία. Η Κύπρος ζει τις πιο μαύρες μέρες της νεότερης ιστορίας της και η Ελλάδα τρεκλίζει ανάμεσα στη χαρά για τη δημοκρατία και στον θρήνο για την εισβολή. Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν οι καμπανές, ο Γιάννης Ρίτσος έγραψε τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας 6 χρόνια πριν, όταν ήταν εξόριστος στη Λέρο το 1968. Του τα ζήτησε ο Μίκης Θεοδωράκης θέλοντας να γράψει μουσική για ένα έργο μετά τον Επιτάφιο, το οποίο θα μιλούσε για την πατρίδα, τα δεινά της, το δίκιο και τη λευτεριά. Θέλοντας να γράψει τραγούδια απλά και μεστά, που θα μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά των ανθρώπων, μέσα στη Χούντα. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παντεγιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι, κατά τη γλώσσα του κράτη, τους βόγκους και τα ζήτω, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια. Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος. Τα 16 από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας γράφτηκαν μέσα σε μία μέρα, στις 16 του Σεπτέμβρη του 1968, στο Παρθένι της Λέρου, ύστερα από κρυφό μήνυμα του Μίκη Θεοδωράκη, με την παράκληση να μελοποιήσει κάτι δικό μου ανέκδοτο. Τα λιανοτράγουδα αυτά τα ξαναδούλεψα στο Καρλόβασι της Άμμου, το Νοέμβρη του 1969. Δεν σκόπευα να εκδώσω τα 18 λιανοτράγουδα και είχα ζητήσει να μην δημοσιευτούν και να μην μεταφραστούν, παρά μόνο να τραγουδηθούν. Αλλά να που τα περισσότερα δημοσιεύτηκαν κιόλα σε πολλά ντόπια και ξένα περιοδικά και μεταφράστηκαν σε αρκετές ξένες γλώσσες. Έτσι, δεν υπάρχει πια λόγος να επιμείνω στην αρχική μου απόφαση. Τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας είναι αφιερωμένα στον Μίκη Θεοδωράκη, σημειώνει ο Γιάννης Ρίτσος. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Μηδαλυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Μηδαλυσίδα
του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Λιανοτράγουδα λέμε εκείνα τα δύστιχα ή τετράστιχα δημοτικά τραγούδια που έρχονται από τη μακρά παράδοσή μας, είναι 15-σύλλαβα και συνήθως αυτοσχεδιαστικά, λένε πως κρατάνε από τα επιγράμματα των αρχαίων Ελλήνων και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας ανάλογα με τον τόπο, με τους ποιητάριδες και τους μαντινάδολόγους, έφτασαν ως κοτσάκια, πατινάδες, μαντινάδες, τυχοπλόκια, τσιατιστά. Αυτά είναι τα λιανοτράγουδα και ακολουθώντας ο Γιάννης Ρίτσος με θαυμαστό τρόπο τα διαμάντια που μας έχει δώσει η παράδοσή μας, έφτιαξε και αυτός μικρά αριστουργήματα. Λιγνά κορίτσια στο γυαλό μαζεύουνε ταλάτι, σκυφτά πολύ, πικρά πολύ. Το πέλαο δεν το βλέπουν. Και ένα πανί, λευκό πανί, τους γνέφει στο γαλάζιο. Και από το που δεν το αγνάντεψαν, μαυρίζει από τον καημό του. Έτσι με το καρατέρεμα μεγάλο σαν οι νύχτες, που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλω σε σαρέντρο. Η ηχογράφηση του δίσκου 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και τα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου έγινε από τον Γιώργο Ταλάρα στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1973, τότε, τις ημέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Διαβάζω πως ο Γιάννης Διδύλης, ο πιανίστας του Μίκη, ήταν αυτός που είχε αναλάβει την ενορχίστρωση και τη μουσική επιμέλεια του δίσκου, στον οποίο συμμετείχε και η Άννα Βύση. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Ταχυδρόμος τον Αύγουστο του 1974, συνέντευξη που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Music Paper, ο Γιώργος Δαλάρας λέει μεταξύ άλλων: «Τα λιανοτράγουδα πάντως, πέρα από όσες επιφυλάξεις υπάρχουν για τον τρόπο εκτελέσεώς τους, είναι δεμένα με κάτι το ανεπανάληπτο. Τα γυρίσαμε το τρίμερο που γινόταν το έπος του Πολυτεχνείου. Έφευγα από το στούντιο, πήγαινα εκεί, καταλαβαίνεις», λέει στον δημοσιογράφο Κώστα Ρεσβάνη. Και κάτι ακόμη. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο δικός μας. Ανήκει σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα βιβλίο που γυρίζει 5 δισεκατομμύρια σελίδες και έχει ακόμη. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό με το λουρί στο σοφέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Να τη πετιέται, να τη πετιέται, να τη, να τη, να τη πετιέται. Τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου και του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν τα πρώτα τραγούδια του Μίκη που ακούστηκαν ελεύθερα στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Κυρίως όμως ήταν τραγούδια που έγιναν ένα με τη φωνή των ανθρώπων που διψούσαν για μια πατρίδα ελεύθερη και δίκαιη. Για μια πατρίδα όχι πια πικρή. Κυκλαδίνο, κυκλαμίνο, στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκε χρώματα κι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Κυκλαδίνο, κυκλαμίνο, στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκε χρώματα κι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στάλα στάλα. Μαντήλι ρο δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Κύριο μαζεύω τώρα. Κυκλαδίνο, κυκλαμίνο, στου βράχου
σχισμάδα που βρήκες χρώματα κι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στα λαστά.